Λοιπόν, γυρίσαμε, επιστρέψαμε και όπως έχουμε πει είναι εβδομάδα κλασικού αθλητισμού αφιερωμένη, λογικό, πλησιάζει, έρχεται, ήρθε το παγκόσμιο κλειστού στίβου που θα γίνει στο Βελιγράδι με ελληνικές συμμετοχές και με ελπίδες για ακόμη μια φορά για μετάλλια αλλά και γενικώς σπουδαία πλασαρίσματα. Μπορεί να είναι μικρή η αποστολή αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό, θα το αναλύσουμε, θα το πούμε. Οπότε λοιπόν τι πιο όμορφο να πάμε να συναντήσουμε, να συζητήσουμε με μια κυρία που είναι η δεύτερη καλύτερη αθλήτρια στην χώρα μας στα 100 μέτρα εμποδίων βάση χρόνου και η κορυφαία στον κλειστό επίσης βάση χρόνου. Πίσω βέβαια στον ανοιχτό μόνο από την απίθανη Βούλα Πατουλίδου της Βαρκελόνης, έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, στο άθλημα των εμποδίων, αγώνισμα των εμποδίων, ιδιαίτερο γιατί θέλει και την τακτική του, θέλει και την τεχνική του, θα μας τα πει. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Φλόρα Ρεντούμη, η οποία πλέον είναι προπονήτρια, αλλά εμείς θέλουμε να μας μιλήσει και για τις συμμετοχές της στα παγκόσμια, στα ευρωπαϊκά, στους Ολυμπιακούς αγώνες και αφού έχουμε και παγκόσμιο κλειστού και επειδή ήδη έχει μια σπουδαία συμμετοχή κατά το παρελθόν, την καλησπερίζουμε να τα συζητήσουμε και είναι μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μεγάλη τιμή και δική μου και μεγάλη μου χαρά να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμπόδια. Πώς είναι αυτό το αγώνισμα? Για μας είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν κατάλαβα και δεν κατάφερα ποτέ να περάσω 2-3 συνεχόμενα εμπόδια, αλλά εντάξει. Κοιτάξτε, είναι ένα αγώνισμα που είναι απαιτητικό. Ναι. Είναι όμως τόσο ωραίο γιατί ένας αθλητής πρέπει να τα συνδυάσει όλα. Ναι. Πρέπει να συνδυάσει ταχύτητα, εκρηκτικότητα, τεχνική, δύναμη στην ταχύτητα και στα τελευταία μέτρα. Είναι ένα υπέροχο αγώνισμα από τα αγωνίσματα του Στίβου, γιατί πρέπει να τα έχεις όλα τη στιγμή που πρέπει να τα συνδυάσεις όλα τέλεια για να περάσει τέλεια τα εμπόδια να κερδίσεις. Ναι. Πώς είναι το εμπόδιο, με κάθε εμπόδιο πόσο μέτρα είναι, ας το πούμε, το πιο απλό μπορώ να ρωτήσω. Είναι στο 8,5 μέτρα, και 8,50 είναι στις άνδρων γυναικών στην κατηγορία. Και μετρημένα βήματα. Τρεις διασκελισμοί. Είναι το πρώτο εμπόδιο στα 13 μέτρα. Εκεί κάνουμε 8 βήματα για να φτάσουμε στο πρώτο εμπόδιο. Και μετά, τώρα στο κλειστό στίβο, είναι 5 εμπόδια και χρειάζεται στα 60 μέτρα με εμπόδια. Είναι 5 τα εμπόδια. Χρειάζεται να κάνεις τρεις διασκελισμούς από εμπόδιο σε εμπόδιο. Και άμα χάσουμε το παραμικρό, δεν περνάει, Ναι, κοιτάξτε, εγώ το έχω πάθει αυτό στον προκριματικό ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος και δεν πέρασα, σταμάτησα, γύρισα πίσω, ήταν πω δύσκολη στιγμή. Πώς ήταν αυτό, επειδή σου συνέβη στη Βαλένθια, έτσι? Ναι. Εκείνη η στιγμή για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να κάνεις, ναι. Ξέρετε, ήταν προκριματικός, ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση και αισθανόμουν τόσο γρήγορη που δεν έκανα ακριβώς, είναι συγκεκριμένα τα πατήματα που πρέπει να κάνεις. Και εγώ δεν πάτησα πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε και δεν έκανα τα τρία βήματα όπως είναι, πρέπει να κάνεις. Χτύπησα στο εμπόδιο, σταμάτησα και τώρα επειδή είστε γνώστης και παρακολουθείτε και ξέρετε τόσα χρόνια, ένας αθλητής έχει κάνει τόση προετοιμασία για να πάει σε έναν αγώνα. Ας μην είναι στο τελικό. Όχι, να βέβαια. Κάνεις έστω μια κούρσα. Φυσικά. Και γυρίζεις πίσω στο δεύτερο εμπόδιο είναι ειλικρινά πάρα πολύ δύσκολο για έναν αθλητή. Και εντάξει, το μετά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για να προχωρήσει να πάει στον επόμενο αγώνα. Πόσο εύκολο, μάλλον εύκολο δεν είναι σίγουρα. Είναι δύσκολο, ξέρετε τι είναι δύσκολο. Χρειάζεται μετά ηρεμία, δηλαδή χρειάζεται ένα διάστημα μικρό, γιατί δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Μετά το κλειστό, οι αθλητές συνήθως λίγες μέρες ξεκουράζονται, δηλαδή 4-5 μέρες, μια εβδομάδα. Εκείνο το διάστημα πρέπει να μπεις να σκεφτείς τι λάθος έγινε και πρέπει να είσαι και είναι και ανάλογα την ηλικία, δηλαδή πρέπει να συγκεντρωθείς και να πεις είμαι δυνατός για να κάνω να συνεχίσω και ήταν ένα λάθος και το προσπερνάμε. Αλλά όμως αυτό είναι δύσκολο όταν είσαι νέος. Ναι. Και ειδικά αν βρίσκεσαι και σε μια στιγμή που νιώθεις καλά,
Δηλαδή, Ναι, φαντάζομαι ναι, ναι, ξέρεις ναι. ότι σε αυτόν τον αγώνα πάω για να περάσω ένα γύρο. Φαντάζομαι, καταλαβαίνεις το πώς είναι το κορμί σου. Αν είναι και ένας αγώνας που πραγματικά πας με βλέψεις, όχι για απαραίτητα Έτσι, έτσι, μεταλλίου, έτσι. να κάνεις αυτό που πιστεύεις καλύτερα. Και δεν Ναι, βγει, ναι, ναι, νομίζω ναι. ότι δυσκολεύουν ακόμη πιο πολύ μετά τα πράγματα. Δυσκολεύει πολύ, πολύ τα πράγματα και μετά θέλει πάρα πολύ δουλειά και με Ναι. έναν, ναι, με τον προπονητή Μπράβο. να βρει τα λάθη και να τα διορθώσεις και να μπορείς να έχεις την υπομονή. Αυτό είναι το με το στίβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να έχεις την υπομονή και την επιμονή να πεις εντάξει, πέρασε το λάθος, θα συνεχίσω τώρα. Πέρασε αυτό, θα συνεχίσω. Ναι. Όμως νομίζω ότι επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ στο στίβο και τώρα όλα τα αποτελέσματα είναι σε πολύ σκληρή δουλειά, γίνεται αυτό. Γίνεται. Δηλαδή, προσπαθείς με τον προπονητή σου και γίνεται. Πόσο πίσω θα σε πάω τώρα στο ξεκίνημα, όταν αποφάσισες να ασχοληθείς πρώτα με τον κλασικό αθλητισμό και στη συνέχεια να βρεις ποιο αγώνισμα είναι αυτό που σου πάει πιο πολύ. Ναι, να σας πω κάτι. Αυτό ήταν τυχαίο και σε μένα, στη δική μου την περίπτωση. Δηλαδή, εγώ είχα ένα μήκος. Ναι. Πηγαίναμε τότε στο Καραϊσκάκι και αγωνιζόμουν στο μήκος και μία μέρα εντελώς τυχαία στην προπόνηση είπα να δοκιμάσουμε εμπόδια. Ήταν η πρώτη φορά και τελείωσε μετά, άλλαξα αγώνισμα. Έγινε εντελώς τυχαία. Δεν Στη το δική μου μετάνιωσες, περίπτωση, φαντάζομαι, έτσι. Ποτέ. Τι όχι. λέω τώρα, τι ρωτάω. Μετά, να σας πω μετά για τον Ολυμπιακό, που ήμουν αθλητή του Ολυμπιακού, Ναι. έτρεχα και 100 μέτρα για τους βαθμούς διασυλλογικά για Σωστό. τον Ολυμπιακό. Σωστό. Στα Και Πανελλήνια. Μπράβο, αισθανόμουν, ναι. ναι, Πανελλήνια και διασυλλογικά πρωτοθλήματα, αισθανόμουν τόσο βαρετά που θα έτρεχα ένα εκατοστάρι που δεν είχε τίποτα, καθόλου εμπόδια μπροστά. Γιατί μετά τα εμπόδια έγινε όλη μου η ζωή. Ναι. Ήθελα συνέχεια εμπόδια. Λογικό, λογικό, λογικό. Και είναι από τα πλέον εντυπωσιακά αγωνίσματα και φυσικά Ναι. είναι και το αγώνισμα που μας έκανε όλους να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω και με τον κλασικό αθλητισμό. Οπότε του το δίνουμε δηλαδή του αγωνίσματος. Μπράβο του. Ναι, Βούλα Παπαδουλίδου, ναι, υπέροχο αγώνας αυτός. Πόσες φορές το έχουμε δει, πόσες Ναι. φορές θέλουμε να το βλέπουμε ακόμα. Έχουμε φτάσει 2022 και νομίζω όταν το πετυχαίνω το βιντεάκι ας πούμε για το δω, νομίζω ότι τώρα τρέχει πάλι. Δεν έχει περάσει δευτερόλεπτο. Έτσι ακριβώς. Ήταν μια στιγμή που σε όθησε παραπάνω. Κοιτάξτε, Επειδή εγώ αφορά και είναι το τότε ήμουν αγώνισμά σου, γι' αυτό μικρούλα. το λέω. Ναι, ήμουν μικρούλα και έκανα. Τότε ξεκίνησα τα εμπόδια. Πριν όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Βέβαια. εκείνη την περίοδο. Όμως όταν το έγινε και αυτό, ναι, πραγματικά μου έδωσε μια αύξηση. Γιατί έλεγα θέλω να γίνω κι εγώ έτσι. Δηλαδή, πόσο υπέροχο και πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το αγώνισμα. Μου έδωσε παραπάνω. Είχα ήδη ξεκινήσει, αλλά τα αγάπησα ακόμα περισσότερο τα εμπόδια. Και όταν έχεις φτάσει να είσαι η δεύτερη σε χρόνο, ως και σήμερα στα 100 και η κορυφαία στον κλειστό, παρότι περνούν τα χρόνια, νομίζω ότι κάτι, όχι κάτι έκανες, πολλά έκανες. Εσύ πώς νιώθεις? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, τώρα που βλέπω ότι όταν ήμουν αθλητή, έλεγα εντάξει, ήταν 91, είναι το πανελλήνιο ρεκόρ, το έχω, Ναι. εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα, θα τρέξω καλύτερα. Τώρα όμως που βλέπω τους χρόνους και τρέχουν 8-10, 8-20, λέω τελικά είχα τρέξει πολύ Πολύ γρήγορα. γρήγορα. Το έκανες το 2004. Κοντεύουμε 2024 και δεν το πειράζει κανένα το ρεκόρ εκεί. Καμία μάλλον το ρεκόρ. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η Ελισάβετ Πιστηρίδου είναι μια πάρα πολύ καλή Φυσικά. αθλήτρια και πιστεύω ότι είχε μια δύσκολη χρονιά φέτος σε σχέση με τις προετοιμασίες, κάποια προσωπικά θέματα και δεν μπόρεσε να κάνει την προπόνηση και παρόλα αυτά έτρεξε 8-19. Πιστεύω ότι μέχρι το 24 νομίζω ότι θα έχει πλησιάσει αν δεν το έχει κάνει. Είναι γρήγορη η επίθεση του 91 και εκεί στο παγκόσμιο. Ήταν ο τελικός το 2004 δηλαδή, Ναι. ήταν ο τελικός του ρεκόρ, είχαν γίνει η καλύτερη επίθεση στον κόσμο, η καλύτερη στην Ευρώπη, είχαν κάνει όλες εθνικό ρεκόρ, είχαμε κάνει, ήμασταν δηλαδή αυτή η σειρά, ο τελικός ήταν Ναι. φοβερός, Ναι. ήμασταν πολύ γρήγορες όλες. Σκέφτεσαι καμιά στιγμή και λες, γιατί να το κάνουμε όλες την ίδια κούρσα? Κοιτάξτε,
Να σας πω, στο προηγούμενο παγκόσμιο από το 4, που εγώ δεν είχα τρέξει καλά, είχε και πάρει μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο, πρώτη με 7,91. Ναι. Και όταν εγώ το έκανα στο επόμενο παγκόσμιο, ήμουν 7η. Δηλαδή, αυτό δεν είναι άδικο. Γι' αυτό το λέω. Όσο να είναι, ανθρώπινο είναι να το σκεφτείς. Δεν γίνεται να μην σου περάσει από το μυαλό. Δηλαδή λέω 7,91 και ήμουν 7η, ενώ η Divers έκανε 7,75 σε εκείνο τον αγώνα, 7,78 και στον προηγούμενο είχε κάνει, στον προηγούμενο παγκόσμιο είχε κάνει 7,90-97. Τρέξα μόλις γρήγορα, εντάξει, δόξα τω Θεώ, ήταν τέλεια που έχω το πανελλήνιο ρεκόρ και είναι τέλεια, αλλά θα μπορούσα να είμαι λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω, το καταλαβαίνω. Αφού ξεκινήσαμε να λέμε για τη Βουδαπέστη, πώς ήταν εκείνη, βασικά να πω ότι το 2004 βάση χρόνων ήταν η χρονιά σου, έτσι. Ναι, σε κλειστό και ανοιχτό. Έκανες τις καλές σου κούρσες βάση χρόνων. Ναι, ναι, ναι. Η Βουδαπέστη ως επιτυχία, γιατί είναι σπουδαία επιτυχία, να είσαι σε τελικό, να κάνεις τέτοιο χρόνο, την περίμενες? Ναι. Κοιτάξτε, περίμενα ότι θα πω τελικό. Θα πω ότι θα πω, δηλαδή ήμουν εκεί, έλεγα εξάδα, δεκάδα εκεί μέσα, γιατί είχαμε δουλέψει πολύ και όταν πλησίαζαν οι αγώνες, ήταν και η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπράβο. Και ήμασταν η φοβερή ψυχολογία. Και όταν πλησίαζαν οι αγώνες, δηλαδή το Φεβρουάριο που μπήκαμε στους αγώνες του κλειστού, έβλεπα ότι ήμασταν σε φοβερή κατάσταση. Και ό,τι σκέψη είχα ότι μήπως κάτι δεν πάει καλά, μου έφευγε σιγά σιγά με τους αγώνες, γιατί έβλεπα ότι έχω τους χρόνους. Και περίμενα να τρέξω γρήγορα. Τώρα θέση και όλα αυτά τι θα γινόταν, επειδή ήταν και οι Αμερικάνοι που ήταν σε σούπερ κατάσταση για την Ολυμπιακή χρονιά, δεν πίστευα θα πάρω μετάλλιο, εννοείται, γιατί ήταν πολύ πιο γρήγορα, φαίνονται να τα meeting, αλλά εκεί περίμενα να τρέξω. Το έδειχναν, δηλαδή από το Φεβρουάριο το που αρχίσαν το κλειστό, έδειχναν, φαίνονταν οι χρόνοι. Το ότι είσαι σε τελικό όμως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία από μόνο του, δεν το συζητάω. Σε δρομικό άθλημα κιόλας. Αγώνιμο. Ναι, έζησα φοβερή εμπειρία. Ήταν φοβερή. Ένα τελικό είναι μεγάλη εμπειρία. Γενικώς έχεις μια ατυχία μέσα σου. Στο ευρωπαϊκό είχες χάσει το μετάλλιο για κάτι δέκατα, δεν ξέρω πόσα ήταν. Κλειστό 2000 στη Βιέννη το 2002. Πώς ήταν αυτό, εκείνη η εμπειρία, να ξέρεις ότι χάνω το μετάλλιο για κλάσματα, του κλάσματος, δεν ξέρω. Ναι. Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, έλεγα συνέχεια ότι αδικούμε, ενώ δεν είναι έτσι. Και όπως είχα μιλήσει μια φορά με την Κατερίνα Θάνου σε κάποιους άλλους αγώνες και της έλεγα, της λέω, έχασε για λίγο το μετάλλιο, στον επόμενο αγώνα για λίγο δεν πήγα τελικό. Και μου είχε πει ότι έτσι είναι τα δρομικά. Για λίγο θα πεις εσύ μια φορά και λίγο θα μείνει έξω μια άλλη. Να τώρα έτυχε σε σένα, μετά δεν σου τύχει. Έτσι είναι τα δρομικά. Παλεύουμε για το ελάχιστο. Στο ελάχιστο ένας κερδίζει, στο ελάχιστο ένας χάνει. Έτσι είναι τα δρομικά. Μιλάμε για κλάσματα του κλάσματος. Δηλαδή ένα κλάσματα. Ναι. Και έτσι μου είχε πει και είναι έτσι όπως το είχε πει τότε. Αλλά τότε δεν το δεχόμουν γιατί ήμουν πιο μικρή και λέγα όχι, δεν μπορεί. Ναι, όταν έτσι είσαι ενεργός, όταν είσαι μικρός, σίγουρα θες να είσαι αυτός που έχει κάνει τον λίγο καλύτερο. Δεν το συζητάμε. Αλλά είναι όντως είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που έκανε. Όπως και να το τώρα έτσι εγώ αυτό λέω και στα παιδιά μου, στους αθλητές μου. Τους λέω ότι έτσι θα γίνει, στα κλάσματα θα κερδίσουμε, στα κλάσματα μπορεί να χάσουμε. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, να πεις ότι τα έδωσα όλα, έκανα ένα πολύ καλό αγώνα και ό,τι γίνει. Θα δούμε. Σωστά. Γενικά είσαι από τις αθλήτριες που έχουν λάβει μέρος σε ό,τι σπουδαία διοργάνωση υπάρχει στο στίβο. Αυτό πώς είναι, δεν είναι παρακαταθήκη αυτό, δεν είναι κάτι για σένα? Είμαι πολύ περήφανη. Κοιτάξτε, εγώ είχα μόνο, ήταν και είναι όλη μου η ζωή ο στίβος. Προσπαθούσα κάθε φορά ξεκινούσαμε την προετοιμασία του Σεπτέμβριο και καθορίζαμε τους στόχους μας, λέγαμε τους αγώνες που θα τρέξουμε και έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μία διοργάνωση και εγώ να δουλεύω, να προσπαθώ και να μην είμαι μέσα. Έδινα όλη μου την ψυχή στην προπόνηση και στους αγώνες. Ο προπονητής μου ήταν ο Στέλιος Μπίσμπας, ένας άνθρωπος που ήταν και εκείνος. Ο άνθρωπος που μας έμαθε τα εμπόδια. Ακριβώς. Και έτσι λέγαμε ότι θα κάνουμε προπόνηση, θα διορθώσουμε ό,τι λάθος προκύπτει μέσα στην προπόνηση.
κανένας τραυματισμός, για να πάμε σε όλες τις οργανώσεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το καταφέραμε, πάρα πολύ. Υπάρχουν, πέραν των τελικών που είναι κούρσα που δεν ξεχνιέται, δεν το συζητάμε, υπάρχουν στιγμές που σου έρχονται στο μυαλό από ένα, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε διοργάνωση. Εννοείται καλές και κακές. Ναι. Κοιτάξτε, η στιγμή που μου έρχεται και στεναχωριέμαι πάρα πολύ είναι των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που εκεί ήταν τόσο πολύ, με κατέβαλε το άγχος. Ναι. Ήταν τόσο μεγάλη στιγμή για έναν αθλητή στους πρώτους του Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονταν και στην χώρα μας. Μπήκα μέσα στο στάδιο, 27 χρονών όπως ήμουν τότε, με χειροκρότησε όλο το στάδιο και με κατέβαλε το άγχος. Αυτό είναι το μόνο που δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, γιατί ήμουν σε φοβερή κατάσταση και δεν χτύπησα ένα εμπόδιο και δεν μπόρεσα να τρέξω γρήγορα όσο μπορούσα να τρέξω. Στις υπόλοιπες διοργανώσεις, ό,τι έχω τρέξει, εντάξει, μου γίνει λάθη, όμως έχω τρέξει όσο μπορούσα. Εκεί είναι το μόνο που το σκέφτομαι με πολύ λύπη, γιατί είχαμε δουλέψει πολύ και με είχε καταβάλει το άγχος. Είναι το μόνο που μου έχει μείνει έτσι βάρος. Ναι. Γι' αυτό, επειδή το είπα και πριν, είναι η χρονιά που έχεις κάνει τα ρεκόρ σου. Και ναι, προσπαθούσα να καταλάβω και εκεί πήγαινε το μυαλό μου, ότι το άγχος ήταν αυτό μέσα στη χώρα σου να μην σε αφήσει να βγάλεις αυτό που ένιωθες. Ναι, ήταν απίστευτη στιγμή. Δηλαδή, τι να σας πω, μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, όλοι μας φρόντιζαν, όλοι εκεί που δούλευαν στο στάδιο, οι θεατές χειροκροτούσαν. Εκεί εγώ δεν μπόρεσα να ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Ναι. Αφήνοντας έξω αυτό το κομμάτι, σαν εμπειρία, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα, πώς είναι για έναν αθλητή? Τι να σας πω, είναι όνειρο. Ζήσαμε, δηλαδή λέμε, ευτυχώς ήμασταν στην κατάλληλη ηλικία και ήμασταν καλά και αγωνιστήκαμε. Ήταν τέλεια. Ήταν όλα τα στάδια, τα είχαν φτιάξει τότε όλο καινούργια. Ό,τι θέλαμε σαν αθλητές, προετοιμασία, πόδια καινούργια, όργανα καινούργια, ήταν όλα προσεγμένα ώστε να έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Είχαμε τα πάντα. Ήταν μια εμπειρία που λέω, ευτυχώς ήμουν στην ηλικία για να είμαι εθνική ομάδα, γιατί θα μπορούσα να είμαι πιο μικρή ή πιο μεγάλη, να έχω σταματήσει. Ναι. Που μπορέσαμε και ζήσαμε αυτό το πράγμα. Φοβερή εμπειρία. Μου είπες ότι τα είχατε όλα τέλεια τότε. Θα σε ρωτήσω να μου πεις αν τα εμπόδια που χρησιμοποιήσατε τότε είναι ακόμα τώρα. Τα έχουμε αλλάξει, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, φέτος νομίζω. Ωραία, φέτος έγινε που η αρχή. Τα δικά... Εντάξει. Φέτος που κατέβασα τα δικά μου τα παιδιά στους αγώνες με το σύλλογό μας, τον ΑΟΣ Στίβο Ελευσίνας, είδα ότι πήραμε καινούργια εμπόδια. Ωραία. Μέχρι πέρσι τα έβλεπα. Υπέροχα. Εντάξει. Έγινε ένα βήμα. Φτάσαμε από το 2004 στο 2022 για να πάρουμε καινούριο εξοπλισμό. Μπράβο μας. Τι ωραία. Δεν ξέρω πώς είμαστε από το 4 έως το 22 οργανωτικά, με βάση τα όσα γίνονται. Ακούγονται πολλά. Οι αθλητές. Βλέπουμε αθλητές του Στίβου να πηγαίνουν σε reality για να μπορέσουν να βιοποριστούν. Πώς το βλέπεις, πώς το ακούς αυτό? Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως είναι δύσκολα και στη ζωή. Το ίδιο πράγμα είναι και στην Ομοσπονδία. Εμείς όμως, σαν Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ, είμαστε στην καλύτερη κατάσταση. Γιατί έχουν χορηγούς η Ομοσπονδία. Όλοι σας λέω τώρα αγοράσανε εμπόδια. Προσπαθούν. Έχουμε μια καινούργια πρόεδρο, η οποία είναι καινούργια και το ΔΣ και προσπαθεί πολύ. Στους αγώνες που κάναμε μέσω COVID, αγώνες, ενώ άλλες ομοσπονδίες σταμάτησαν τους αγώνες. Εμείς όμως, επειδή είμαστε ανοιχτός στήριξη, κάναμε χωρίς γονείς, εξέδρες, χωρίς θεατές, αλλά κάναμε για τα παιδιά. Τους πρόσφεραν κάτι, τους άφησαν δηλαδή να έχουν και αυτή την εμπειρία. Και ας ήταν ο COVID, λίγα παιδιά τρέξανε. Και έχουμε, δηλαδή εγώ από την Ομοσπονδία είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί προσπαθούν ό,τι και να τους έχουμε πει. Ωραία. Όταν το λέει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πράγματα, δύσκολα, εύκολα, τα πάντα, είναι σημαντικό να τα ακούμε από ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο. Ωραία. Ναι, πραγματικά. Καλό είναι ότι γίνεται η προσπάθεια. Μεγάλη. Μεγάλη προσπάθεια γίνεται. Πώς είναι το κομμάτι προπονήτρια? Τι να σας πω, είναι τέλεια, αλλά υπάρχει, είναι το άγχος μεγαλύτερο. Λυκό. Είναι δηλαδή τώρα που καταλαβαίνω τον προπονητή μου πώς τη ζούσε στην εξέδρα. Για μένα είναι, προσπαθώ στα παιδιά να μεταφέρω αυτή την αγάπη που έχω για τον αθλητισμό, αυτό το πράγμα που να τους
δώσω να καταλάβω ότι αυτό το πράγμα που αγωνίζεσαι μέσα σε ένα στάδιο πρέπει να δώσει το 100% των δυνατοτήτων σου εκείνη τη στιγμή που θα κάνει το παμ, εκείνη τη στιγμή που θα πρέπει να κάνει το άλμα, προσπαθώ να μεταδώσω όλη αυτή τη χαρά που θα νιώσουν, όλη αυτή την εμπειρία που θα αποκτήσουν. Και είναι πολύ καλά. Πέρα από τα πράγματα που ξέρω από την προπόνηση που θα προσπαθώ να τους βοηθήσω, είναι και αυτό που προσπαθώ να τους δώσω να το κουβαλάνε σαν εμπειρίες που θα έχουν όλη τους στη ζωή. Όμως, σαν προπονήτρια, στους αγώνες, καταλαβαίνω ειλικρινά, παίρνω τον προπονητή μου τηλέφωνο και του λέω: καταλαβαίνω τι ζούσε στην εξέταση, τι άγχος. Είναι διπλάσιο, ειλικρινά σας μιλάω. Είναι μεγάλο άγχος ένας προπονητής, γιατί δεν έχεις τον έλεγχο. Ναι. Ο έλεγχος είναι: το παιδί τρέχει μέσα, δεν έχεις τον έλεγχο απ' έξω. Μόνο στην προπόνηση μπορείς να τον ελέγξεις. Σωστό. Κάθεσαι και παρακολουθείς τα αποτελέσματα. Σωστό. ναι. Τώρα κάθεσαι κάπου στην κερκίδα και περιμένεις να δεις. Είναι... και δεν μπορείς να του κάνεις το παραμικρό. Ναι, είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Αναπολύεις, σκέφτεσαι, θυμάσαι στιγμές, να λες ότι να μπω να τρέξω, σου έχει συμβεί? Μην το συζητάτε, ευτυχώς που είμαι προπονήτρια και κάνω εμπόδια στην προπόνηση. Εννοείται ότι κάνω προπόνηση. Όταν βλέπω, πηγαίνουμε στους αγώνες και βλέπω τα εμπόδια στημένα για να τρέξουν οι αθλητριές μου, ειδικά τώρα στο κλειστό που είχα δύο αθλητρίες και μια αθλητρία και έτρεξε, ειλικρινά σας μιλάω, είχα τόσο άγχος σαν να πάω να κάνω ζέσταμα να τρέξω. Ναι, και αναπολώ φυσικά και έχω μόνο πάρα πολύ καλές αναμνήσεις μέσα από το στίβο. Έζησα μια ζωή που λέω, δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ τυχερή που μπόρεσα να ζήσω αυτά τα πράγματα, αυτή την εμπειρία μέσα από τον αθλητισμό. Είναι εμπειρίες που θα τις κουβαλάω όλη μου τη ζωή. Ναι. Επειδή είναι ατομικό έτσι, το αγώνισμα, τρέχεις εσύ για σένα. Ναι. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου στις προπονήσεις. Είναι μοναχικό, είναι δύσκολο, σε κάνει να σκεφτείς με τον εαυτό σου, σου μαθαίνει πράγματα? Κοιτάξτε, επειδή είναι έτσι όπως τα λέτε, είμαι μοναχικό, γι' αυτό το λόγο οι προπονητές και πάρα πολύ καλά κάνουν, κάνουμε group. Ναι. Δηλαδή εμείς είχαμε group 10 αθλητών που ήταν εμποδιστές, 100 εμπόδια, 400 εμπόδια, άνδρες, γυναίκες, για να δουλεύουμε όλοι μαζί, για να μην νιώθεις αυτή τη μοναξία και δεν μπορείς, δηλαδή, δεν έχεις όρεξη να δουλέψεις, για να υπάρχει και μια κόντρα, γιατί η κόντρα ανταγωνισμός, αυτό, είναι φυσικά. Ο ανταγωνισμός βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε εμείς είχαμε ο Στέλιος ο Μπίσμπας, επειδή το είχε ζήσει το μοναχικό, γιατί με τον Τζορτζή, τον κύριο Τζορτζή, τον προπονητή του, έκανε μόνο την προπόνηση τις περισσότερες φορές, μας είχε κάνει group. Ναι, μεν θα ήθελες την προπόνηση να κάνεις 100 εμπόδια, να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, όμως είχες και ένα group μαζί που σε βοηθούσε. Σου έλεγε, σου μίλαγε, ήμασταν βαρέα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν οι περισσότεροι προπονητές, γιατί ο στίβος είναι όπως το λέτε, είναι μοναχικός. Αλλά κάνοντας ένα group βοηθάς πολύ ψυχολογικά τον άθλητη. Φυσικά. 100 ή 60. 60. 60, Ξέρετε τι να σας πω κάτι. Ο κλειστός στίβος είναι... Είναι το τέλειο, γιατί δεν επηρεάζει, δεν έχεις κόντρα αέρας από τον αγώνα, ναι, ή πλάγιο αέρα. Είναι ένας αγώνας που είναι σε κλειστό, είναι, γίνεται το χειμώνα βέβαια, αλλά είναι κλειστός στίβος, δεν έχεις τίποτα να σε επηρεάσει. Σωστά. Και κάνεις ακριβώς αυτό που πρέπει. Ενώ στα 60, να σήμερα έβρεξε, είχε νερά, μετά, γιατί γίνεται Απρίλιο διασυλλογική και είναι βρεχμένο το ταρτάν κλειστράς, μετά έχει κόντρα αέρα, μετά έχει... ενώ 60 είναι... παράδεισος ο κλειστός. Ισχύει. Τώρα που πώς βλέπεις την προσπάθεια των παιδιών, μάλλον κάτι άλλο, επειδή να σε ρωτήσω για το αγώνισμά σου. Πέραν της Ελισάβετ, που είναι η καλύτερη αθλήτρια Ελληνίδα αυτή τη στιγμή, από πίσω έχουμε, ακολουθεί, υπάρχει κάτι? Ναι, έχουμε. Έχουμε αθλητές οι οποίες όμως είναι μικρές και συνεχώς εξελίσσονται. Δηλαδή, τώρα που ήμουν στον κλειστό σαν προπονητρία, υπήρχαν αθλητρίες και αθλητές αγόρια για μετά τον Κώστα, τον Τροπίδη. Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Κώστας και η Ελισάβετ μου φαίνεται ότι τρέχουν μόνοι τους. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο ανδρών γυναικών τρέχουν μόνοι τους. Αυτό δεν τους τους βοηθάει, θα μου πεις, αναγκάζονται να πάνε σε meeting, σε από εδώ, από εκεί, για να μπορέσουν να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο τρέχουν έτσι. Δεν έχουν τώρα συναγωνισμό καθόλου στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως, από ό,τι είδα στους αγώνες που κάνουν και K18 στα εμπόδια, τα παιδιά, που είναι του 5 και του 6 γεννημένα, τα οποία
Είναι ταλέντα, τρέξανε καλά. Δηλαδή, από τον πρώτο αγώνα που παρακολούθησα μέχρι τον τελευταίο, όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ήταν αθλητές που συνεχώς βελτιώνονταν και έχουν προοπτική. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα, όχι, είναι ιδιότητα. Θέλουμε λίγο, τους. Ναι, κατάλαβα. Έχουμε 7 παιδιά στην αποστολή. Ναι. Ο Μίλτος, εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνος του, πάει, παίρνει, φεύγει, εντάξει. Εμφανίζεται και ο Καραλής που φαίνεται ότι μπαίνει στην ελίτ. Πάντα ναι. υπάρχουν παιδιά που θα είναι σε καλές θέσεις. Γενικά, πώς μας βλέπεις? Γενικά, κοιτάξτε, τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι μαθαίνω ναι. από την Ομοσπονδία δηλαδή, που μιλάω. Είναι σε καλή κατάσταση και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Λογικά θα πάρουμε με τον Μίλτο ένα μετάλλιο. Κάποιο μετάλλιο το θεωρώ δεδομένο. Ναι, κοίτα, τα παιδιά και ο Καραλής είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φυσικά. Εντάξει, είχε έναν μικρό τραυματισμό ναι. τώρα εκεί, αλλά πιστεύω θα επανέλθει γιατί είναι αθλητής των αγώνων. Ο Καραλής θα το ξεπεράσει. Ναι. Πιστεύω θα έχουμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Φέτος είναι χρονιά που τα έχει όλα, έτσι. Κλειστά, ανοιχτά, ευρωπαϊκά, παγκόσμια, εκεί που τα προηγούμενα χρόνια δεν κάναμε τίποτα, τα έχουμε όλα φέτος. Αυτό πόσο, για εμάς τους απ' έξω είναι ό,τι καλύτερο. Μπορούμε να έχουμε κάθε μέρα, έτσι, είναι το καλύτερο. Για τους αθλητές που θα πάνε το καλοκαίρι να τρέξουν τον Ιούλιο και μετά τον Αύγουστο, σε 15 μέρες θα πάνε να ξανατρέξουν. Αυτό... Βέβαια, ο αθλητής αγώνες θέλει, αλλά ένα χρόνο τη χρονιά έχει, έναν αγώνα τη χρονιά έχει που βάζει στόχο περίπου και φορμαρίζεται. Τώρα εδώ είναι ναι. πολλά. Για πες μου εσύ. Κοιτάξτε, είναι, ναι, είναι δύσκολο αυτό που λέτε. Έπρεπε να έχει μεγάλο διάστημα οι δύο μεγάλες διοργανώσεις μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο όμως δεν το λαμβάνουν υπόψη οι διοργανωτές, δεν ξέρω το λόγο. Ναι, όπως είναι στο ποδόσφαιρο, τους βάζουν να παίζουν συνέχεια στην 100% και δεν τους νοιάζει οι αθλητές. Όμως, για να βρίσκουμε και κάποιο, οι αθλητές προσπαθούν να βρουν και θετικό σε αυτό, λένε δεν πειράζει, θα κάνω περισσότερους αγώνες. Δηλαδή, προσπαθούμε λίγο να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να τρέξουν στις διοργανώσεις και να είναι στην τέλεια κατάσταση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Προσπαθούν τώρα τα παιδιά, επειδή το ξέρουν από την αρχή της χρονιάς, να προσαρμόσουν λίγο την προπόνηση έτσι ώστε να κάνουν προπόνηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Σε τόσο μικρό διάστημα είναι δύσκολο να είναι σε top κατάσταση. Λογικό. Θα το παλέψουν όμως, γιατί έχουν περάσει και πιο δύσκολες καταστάσεις τώρα. Εντάξει. Έχουν περάσει και 2 χρόνια είναι που δεν δύσκολο. Έκαναν καθόλου αγώνες, ας πούμε, και έπρεπε να βρουν ρυθμό για να μπορέσουν να τρέξουν κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό... ξαφνικά έρχεται μια χρονιά και πάμε όλοι οι αγώνες μαζί. Για όλα μαζί. Εντάξει. Δεν υπάρχει λογική. Όχι. Όμως οι αθλητές τα δύσκολα τα επεξέρχονται. Πάντα. Πάντα. ήσουν και στο Πεκίνο. Πώς ήταν. Πρώτα ως εμπειρία. Πάρα πολύ έτσι. Ωραία. Ναι. Κοιτάξτε, οι Κινέζοι μας φρόντισαν πάρα πολύ, ειδικά εμάς τους Έλληνες. Μας είχαν πάρα πολύ ύψηλα. Δεν υπήρχε τίποτα στραβά, τουλάχιστον σε εμάς, στην ελληνική αποστολή. Τα είχαμε όλα. Μας φρόντισαν πάρα πολύ. Είχαμε και την εμπειρία τη δική μας ναι. και ήταν ανάλογη. Ήταν μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση η Ολυμπιακών Αγώνων. Τι να πω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Φλόρα Ρεντούμη. Μπορώ να συζητάω κάνα 2 μέρες από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, ευχαριστώ εγώ πάρα σας πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά. Θα ήθελα ό,τι θέλετε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Και επειδή θα κάνουμε και αγώνες συνεχώς, θα ήθελα να σας καλέσω και εγώ κάποια στιγμή να έρθετε να δείτε τους αγώνες μας εδώ στην Ελευσίνα από κοντά. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή και είναι δεδομένο ότι. Τώρα που ευτυχώς ψιλοκαλυτερεύει η κατάσταση και μπορούμε ναι. να βρισκόμαστε στα στάδια και στα σε όλες στάδια. Τις διοργανώσεις, ευτυχώς, πώς το πέρασες αυτό το δίχρονο και ως άνθρωπος όλη αυτή τη δυσκολία, αλλά και ως προπονήτρια που έπρεπε να πείσεις τα παιδιά να ξαναμπούν να τρέξουν. Ευτυχώς, εδώ στην Ελευσίνα έχουμε ο δήμαρχός μας, είναι γεννηθεί μέσα στον αθλητισμό, αθλητό άλλο τη ζωή και μας άφησε ανοιχτό το στάδιο μόνο αθλητές της ομάδας μας ναι. και το ποδόσφαιρο και κάναμε προπόνηση 3 φορές την εβδομάδα. Νομίζω ότι αν δεν το έκανε αυτό, πήρε μόνο στην πρωτοβουλία και το έκανε και μας βοήθησε πάρα πολύ και κάναμε 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Αλλιώς ένας άνθρωπος που είναι όλη τη ζωή στο στάδιο,
πολύ δύσκολα τα επεξέρχεται. Τρελαίνεται και αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να το... Μην το συζητάτε. Κάναμε συνέχεια rapid και συνέχεια self-test για να παίρνουμε στο στάδιο. Ναι. Όμως μπορέσαμε και κάναμε 2 χρόνια προπόνηση, μας βοήθησε πολύ. Αυτό. Ευτυχώς. Αυτό. Γιατί ειδικά τα μικρά παιδιά με την κλεισούρα, με την φοβία, όλο αυτό, δεν ξέρω πώς μπορείς μετά όταν μείνει εκτός αρκετά να το ξαναπείσεις να επανέλθει. Κοιτάξτε, πολύ δύσκολο και πολλά παιδιά που τα φοβήθηκαν οι γονείς τους, παρόλο που είναι σε εξωτερικό χώρο, φοβήθηκαν να τα φέρουν, ήρθαν μετά και είχαν πάρει κιλά. Αντιμετώπισαν πρόβλημα τα παιδιά μετά και εγώ στενοχωρήθηκα πολύ, γιατί είχαν έρθει παιδιά τώρα με 5 κιλά πάνω, 6. Ναι. Πολύ δύσκολη κατάσταση μετά να τρέξουν τα παιδιά. Ναι, βέβαια. Δυστυχώς. Θέλει προσπάθεια. Ναι. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα και πολύ. Τιμή μου μεγάλη. Ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε, σίγουρα είναι δεδομένο. Πολύ σας ευχαριστώ και περιμένω ό,τι θέλετε. Είμαι στην διάθεση, σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.